Σεβαστές αρχές, αξιότιμοι εκπρόσωποι του κυρίου Νομάρχη Σερών, φίλες και φίλοι της βιβλιοθήκης, καλησπέρα σας. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη έχει την χαρά και την τιμή απόψε να φιλοξενεί έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο των γραμμάτων, θα έλεγα, και όχι απλά συγγραφέα, δημοφιλή και αγαπημένο. Για μένα αυτή είναι η έκφραση ακριβής, αγαπημένος, τον κύριο Γιάννη Ξανθούλη. Ο Γιάννης Ξανθούλης, λίγα λόγια για το βιογραφικό του θα σας πω, γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από γονείς πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Σπούδασε δημοσιογραφία και σχέδιο. Από το 1969 εργάζεται ως δημοσιογράφος και χρονογράφος σε εφημερίδες, περιοδικά και ραδιόφωνο. Από το 1982 γράφει στα Σαββατιάτικα στην Ελευθεροτυπία. Ασχολήθηκε με το παιδικό θέατρο. Τα έργα του, Πλανήτη Σπουρ, Ένα καλοκαίρι καλοκαιράκι, Ανέβα στη στίγη, Στη στέγη να φάμε το σύννεφο, Ο μάγος με τα χρώματα, Μέσα στο νερό δασκάλα, Μια τρελή τρελή πολυκατοικία, Τύμπανο, τρομπέτα και κόκκινα κουφέτα. Έγραψε επίσης και εικονογράφησε παιδικά βιβλία. Ασχολήθηκε με το επιθεωρησιακό θέατρο και από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με το μυθιστόρημα που τελικά και του αφοσιώθηκε αποκλειστικά. Γρήγορα έγινε από τους δημοφιλέστερους Έλληνες συγγραφείς και κάθε νέο βιβλίο του παίρνει αμέσως θέση στην κορυφή των best seller. Στα γνωστότερα μυθιστορήματά του από το 1981 μέχρι σήμερα βλέπουμε «Ο μεγάλος θανατικός», «Οικογένεια Μπεζβιές», «Το καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα», «Ο Σόουμαν δεν θα έρθει απόψε», «Το πεθαμένο Λικέρ», «Ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας», «Το ροζ που δεν ξέχασα», «Η εποχή των καφέδων», «Η Δευτέρα των αθώων», αναδύεται η νοσταλγία της χαμένης παιδικής αθωότητας. Κατά κανόνα, ο μεσήλικας αφηγητής των μυθιστορημάτων, υπό το κράτος ενός σοκ, όπως θανάτου ή επώδυνου χωρισμού, επιστρέφει στην εποχή που ήταν μικρός και ξαναζεί γλυκόπικρες προσωπικές αναμνήσεις από τη σκοπιά ενός ευαίσθητου και εφάνταστου παιδιού που φοβάται την ενηλικίωση γιατί αισθάνεται ότι στον κόσμο των μεγάλων καραδοκούν η φθορά και ο θάνατος. Όμως, απαιτητικότερα και περισσότερα πολύπλοκα στη δομή τους τονίζει ο συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας Δημοσθένης Κούρτοβικ για το έργο του Γιάννη Ξανθούλη, είναι τα πρόσφατα μυθιστορήματά του «Το τρένο με τις φράουλες», «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες». Το 2001 εκδίδεται και κυκλοφορεί το βιβλίο του «Ο Τούρκος στον Κήπο». Το 2003 «Το Ταγκό των Χριστουγέννων». Το 2004 «Κωνσταντινούπολη και το Μενού των Φαντασμάτων». Το 2005 ο Θείος Στάκης και ήδη απόψε βρισκόμαστε στην παρουσίαση του βιβλίου του Φιδιού «Το Γάλα». Θέμα του βιβλίου του είναι η μνήμη που χάνεται, που αμβλύνεται και μαζί της δραστικά κομμάτια της ζωής που τα βλέπουμε να ξεθοριάζουν. Κύριε Ξανθούλη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Γιάννης Ξανθούλης... Επιτρέψτε μου μόνο να καθίσω, είστε όρθιοι, εγώ καθιστός. Θα παρουσιάσει τον Γιάννη Ξανθούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καταρχάς, επειδή μιλήσατε για κριτικούς και θεωρητικούς, δεν με έχουν σε καμία εκτίμηση, ούτε θεωρητική ούτε κριτική. Αυτό οφείλω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ένας από τους λόγους αυτούς ήταν ότι τα βιβλία μου πολύ γρήγορα βρεθήκαν σε αυτά που λέμε ευπόλυτα ή best seller. Και υπάρχει γενικά μια προκατάληψη για τα βιβλία που μπαίνουν σε αυτές τις επάρατες, που εμένα βέβαια μου αρέσουν πάρα πολύ, μην τρελαθούμε κιόλας, λίστες. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θυσιάσατε το βράδυ σας. Θυσιάσατε το λαζόπουλό σας, να το πω έτσι καλύτερα για να καταλαβαίνόμαστε. Το συμμερίζομαι απόλυτα. Για να έρθετε εδώ στο φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης και να παραστείτε σε αυτή την παρουσίαση ενός βιβλίου, μάλλον ένα βιβλίο, ένα διαβατήριο, μια καλή αφορμή για να βρεθούμε και να τα πούμε. Νομίζω ότι όλο και το πράγμα εκεί παίζεται. Έχω να έρθω από το 1993 στις Σέρες, παρόλο που είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέρος για μένα. Έχω πολύ αγαπημένους φίλους εδώ, συγγενείς, δικούς μου ανθρώπους, πολύ δικούς μου ανθρώπους, επί της ουσίας. Είχα έρθει το 1996 στο νέο Σκοπό Σερών, όπου έχω καταγωγή από εκεί, η μητέρα μου είναι από το Σκοπό,
από το παλιό ΟΣΚΟΠ, το ΙΣΚΙΟΥΠ της Ανατολικής Θράκης. Και δυστυχώς όμως πέρασε πολύ καιρό και δεν το κατάλαβα. Και τώρα που ακούγα την αγαπητή Σοφία να μιλά για τα πόσα βιβλία γραφτήκαν όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή σε μια αναλογία, κάθε 2 χρόνια γράφω ένα βιβλίο, μια περίεργη γένα, ο ελέφαντας νομίζω χρειάζεται λιγότερο ή περισσότερο, δεν ξέρω. Εγώ κάθε τόσο γεννάω ένα βιβλίο. Ουσιαστικά βέβαια θα μου πείτε τι σοή βιβλία είναι αυτά. Έχω την εντύπωση, είναι εδώ και ο φίλος μου Γρηγοριάδης, ο οποίος είναι ψυχή της βιβλιοθήκης και όχι μόνο θαυμάσιος συγγραφέας και αγαπητός φίλος. Αν γράφουμε πάντα το ίδιο βιβλίο, κάθε τόσο το ανασκευάζουμε, έχω πάντως την εντύπωση αυτή, ότι όλοι οι συγγραφείς, λίγο ή πολύ, γράφουμε το ίδιο βιβλίο. Ίσως εκτός του Κούρτοβικ, που τώρα άρχισε να γράφει για τα Βαλκάνια. Κάτι είναι και αυτό. Και είναι και στα ελληνικά γράμματα και είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και σας το συνιστώ. Τι ζητούν οι Βάρβαροι, είναι αυτό που λέγαμε παλιά δηλαδή, τι ζητούν οι Βούλγαροι μες στη Μακεδονία για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Τώρα με μεγαλύτερη, ας πούμε έτσι, εθνική, κατά κάποιο τρόπο, βαλκανική ευπρέπεια, το έκανε τι ζητούν οι Βάρβαροι. Εμείς αυτά τα ξέραμε, τα τραγουδούσαμε στο σπίτι μας, η μάνα με έπλαινε τα πιάτα τραγουδώντας τι ζητούν οι Βούλγαροι μες στη Μακεδονία. Είχαμε τέτοιου είδους ευαισθησίες. Ίσως γιατί ήμασταν πρόσφυγες, ίσως γιατί μάλλον μας άρεσαν τα εμβατήρια, έχω αυτή την αίσθηση. Τότε πολλές φορές που καθόμασταν, δεν είναι όπως τώρα που όταν ακούς εμβατήρια νομίζω ότι έγινε χούντα ή έγινε κάτι άλλο. Παλιά εκεί που καθόμασταν πετούσα εμένα. Ναι, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Εμένα μου αρέσαν πάρα πολύ σαν το Λίβα που καίει τα Σπαρτά. Είχαμε ένα γείτονα που λεγόταν Λίβας και το φωνάζαμε δυνατά και μας έβγαινε να πάτσε στο διάβολο. Θέλω να πω ότι κάθε τόσο, ανάλογα πώς λέγονται τα τραγούδια, οι λέξεις ανασκευάζονται. Είναι όπως και η ελληνική γλώσσα. Είναι όπως και η ελληνική γλώσσα, αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι σε λίγο όλοι αυτοί οι νεολογισμοί θα πάψουν να είναι ένοχοι, θα πάψουν να είναι στο αέρισμα, ας πούμε, και θα νομιμοποιηθούν, όπως πολλά πράγματα νομιμοποιούνται. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό το καταλαβαίνω και με τις λέξεις, ίσως γιατί πια η αποκάλυψη στη στενή έννοια της λογοτεχνίας και, και στη φαρδιά της, μπορώ να πω, αποκαλύπτεται σε μένα, που δεν είμαι φιλόλογος, γι' αυτό ρίχνω λοξές μάτια εδώ στον Γρηγοριάδη, δεν είμαι φιλόλογος, αποκαλύπτονται πια, το ενδιαφέρον έρχεται μέσα από τις λέξεις. Οι ίδιες οι λέξεις είναι που με αποκαλύπτουν, τέλος πάντων ό,τι είναι να μου αποκαλύψουν για να πάω παρακάτω. Τώρα ήρθε η ώρα του φιδιού, για το φιδιού το γάλα. Το φιδιού το γάλα ήταν ένα φυτό. Ήταν ένα φυτό το οποίο βέβαια το ξέρουμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς οι Βορειοελλαδίτες. Και μάλιστα τώρα που ερχόμουν, χθες ήμουν στη Δράμα, ο δρόμος ήταν γεμάτος από αυτό. Μας έλεγαν μην το πιάσετε από κάτω, είναι ένα φίδι. Όταν ήμασταν παιδιά. Εγώ δεν έχω δει κανένα φίδι κάτω από το φιδιού το γάλα. Ήταν ωραίο φυτό, απλώς είχε μια πολύ αντιπαθητική γαλακτόδη υφή. Σαν τη σικιά. Μόλις το πιάναμε, γεμίζαμε που λέει φουλτάκες. Το είπα καλά, νομίζω το είπα. Το καταλάβατε απόλυτα, δεν υπάρχει περαιτέρω επεξήγηση. Λοιπόν, αυτό το φιδιού το γάλα. Να που ήρθε η στιγμή, γι' αυτό θέλω να πω ότι όλα τα βιβλία φαίνεται ότι υπάρχουν κυταρικά μέσα μας, απλώς κάποια στιγμή φαίνεται βρίσκουν διέξοδο ή γίνεται μία ειδική σύνθεση και βγαίνουν με μορφή μυθιστορήματος, με μορφή θεατρικού, δεν ξέρω, ίσως εγώ είμαι ένα πολύ σχηδές άτομο, η δημοσιογραφική βεβαίως είναι η καταγωγή μου, αλλά μετά πέρασα στο θέατρο, όπου πάλι θα αναφερθώ στον αγαπητό Κούρτοβικ. Έγραψε Έλληνες συγγραφείς, απλώς φαίνεται ήθελε κάπως να με τακτοποιήσει και έγραψε ο γνωστός επιθεωρησιογράφος. Θεωρούσαν το επιθεωρησιογραφείο ότι είναι πάρα πολύ μειωτικό. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά, βέβαια, γράφοντας ευτράπελα πράγματα, σατιρίζοντας, κάνοντας σατυρικό θέατρο, δίνοντάς του μια διάσταση ποιητική όπως την νόμιζα εγώ. Βέβαια, με τα χρόνια ήθελα, φαίνεται, πιο τετατέτ καταστάσεις και έτσι πέρασα. Στο μυθιστόρημα, στο βιβλίο, όπου βέβαια είμαι εγώ, το χαρτί και οι ήρωές μου, μάλλον τα φαντάσματά μου. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα του φιδιού το γάλα να βγει στην επιφάνεια. Να βγάλει αυτούς τους γαλακτώδεις, δηλητηριώδεις, γλυκούς, χυμούς του. Τέλος πάντων αυτό που νόμιζα και μπήκα στη διαδικασία να φτιάξω έναν ήρωα που θα είχε πρόβλημα με τη μνήμη. Εγώ ακόμη για την ώρα να χτυπήσω ξύλο δεν έχω πρόβλημα με τη μνήμη, μάλλον η μνήμη μου πηγαίνει αντίθετα, είναι λίγο εγκληματική. Πάντα ήταν βέβαια, ήταν από αυτά που θυμάμαι που λέγανε αυτό το παιδί δεν πρέπει να θυμάται τόσο πολύ. Φαίνεται θυμόμουν παραπάνω από όσο έπρεπε. Βέβαια, αλλά αντάλλων πράγματι, ήταν μια εξαιρετικά επιλεκτική μνήμη.
Τα του σχολείου δεν τα θυμόμουν. Σήμερα φαντάζομαι ότι δεν τα θυμόμουν γιατί δεν ήμουν καθόλου πρωινός. Και όταν πήγαινα το πρωί στο σχολείο, μέχρι τις 12 η ώρα είχα ξεχάσει τα πάντα. Θυμόμουν αόριστα ποιος είμαι, τι είμαι και παρήγαγα περίεργες εικόνες. Όλο αυτό το πράγμα βέβαια δεν βοηθούσε την κατάστασή μου. Και έτσι πέρασα πολλές μαθητικές περιπέτειες που δεν τις παρούσεις. Εδώ ο ήρωάς μου είναι ένας άνθρωπος με σύλληξ, ο οποίος κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι η μνήμη του αμβλύνεται, ότι η μνήμη του θα τον προδώσει. Αυτά γύρω στα 50 και κάτι. Οπότε πηγαίνει, γράφει, αποτυπώνει μια περίοδο της ζωής του, πραγματικά είναι περίεργη. Δεν αποτυπώνει ούτε το θάνατο των γονιών του, με τον τρόπο που θα έπρεπε να αποτυπώσει, ούτε το πώς έζησε σαν ενήλικς, το γάμο του, τις σχέσεις του, τους ερωτές του, τους κατοπινούς, τους πιο όριμους ας πούμε. Δεν μιλάει για το παιδί του, είχε μια κόρη η οποία χάθηκε σε ένα ατύχημα. Αντίθετα, γράφει για το 1963, το καλοκαίρι του 1963, από το Μάιο μέχρι το τέλος της χρονιάς, όταν ήταν ένα παλικαράκι, δεν έχω και το βιβλίο εδώ, τον αποτύπωσα, που έμοιαζε πάρα πολύ με έναν ηθοποιό. Το βλέπω ότι το έχετε εσείς. Εγώ δεν το έχω εδώ. Που έμοιαζε με έναν ηθοποιό της εποχής εκείνης, τον Χόρστ Μπούχολτς. Άκου τώρα τι θυμάται ο νους του ανθρώπου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε τον Χόρστ Μπούχολτς. Ναι, δεν θα κάνω βέβαια γκάλωπ, απλώς το αναφέρω. Ο Χόρστ Μπούχολτς, έτσι για την ιστορία, ήταν ένας ηθοποιός, ο οποίος έλαμψε δια της παρουσίας του. Δια της απουσίας του δεν νομίζω, γιατί δεν τον πήραμε καν είδηση ότι πέθανε. Το 1959 τον γνώρισε το ελληνικό κοινό με μια ταινία, το Tiger Bay, που εδώ παίχτηκε δυο μάτια, είδαν το έγκλημα. Ήταν ένας ηθοποιός γερμανικής καταγωγής, ο οποίος μάλλον έμοιαζε και Πολωνός, αλλά που έγινε πάρα πολύ δημοφιλής εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα. Είχε μια ενδιαφέρουσα, ας το πω έτσι, τσογλανίστικη ματιά, κάτι που δεν ερχόταν, που ερχόταν κόντρα με το ήθος και με την περιραίουσα αισθητική των χρόνων εκείνων, το οποίο θέλαν μια πιο θηλυπρεπή, θα έλεγα, ματιά στον ζέμπρεμιέ, στο παλικαράκι, όπως λέγαμε εμείς τότε, της επαρχίας, που λέγαμε ποιο είναι το παλικαράκι. Πάντα μας ενδιαφέρει να βρούμε το παλικαράκι. Λοιπόν, το παλικαράκι αυτό είχε κάτι το τσογλανοειδές. Δεν είχε αυτό το γλυκανάλατο, το αλεντελόν ή κάποιο. Ο αλεντελόν ήταν καρατσόκλος, με συγχωρείτε τώρα και τις εκφράσεις, αλλά μια που το έφερε η περίσταση, να ξέρουμε τι λέμε. Τέλος πάντων, ήταν πάντως κόντρα στην αισθητική, την κινηματογραφική μάλλον αισθητική της εποχής. Εμένα αυτό το πράγμα μου άρεσε. Ίσως εγώ προερχόμουν έτσι από μια μικροαστική καθώς πρέπει οικογένεια, όπου γεννάκι, τι θα φας, τι θα κάνεις. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες βέβαια εκείνης της εποχής, οπότε φροντίζω να τα ψιλοωρεοποιώ τα πράγματα, παρόλο που ξέρουν σε βάθος τις καταστάσεις. Είχα μια μητέρα, φέρνετε ακριβώς για να δούμε το Χόρστ Μπούχολτς. Μπράβο, επιτέλους. Λοιπόν, αυτό το αγοράκι, Θεός χωρέστο, δηλαδή πέθανε το 2003 σε ηλικία 70 ετών, εδώ πρέπει να είναι σε πλήρη ακμή, αυτός είχε ένα πειρατικό βλέμμα, πραγματικά. Κάτι τέτοιο, σε βλέμμα, είχε και ο ήρωάς μου. Που όταν, τέλος πάντων, τον βλέπανε μερικοί, του λέγανε, ρε παιδί μου, κάτι μου θυμίζεις εσύ, και πραγματικά κάτι τους θύμιζε. Τους θύμιζε αυτόν τον ηθοποιό, τον Χόρστ Μπούχολτς, ο οποίος, όπως σας είπα, έλαμψε περίπου 4 χρόνια. Στην Ελλάδα τον ξέραμε τότε, είχε παίξει και οι 7 ήσαν υπέροχοι με Steve McQueen και τέτοια. Τον πήρε και το Hollywood, έκανε και μία ταινία Φανή. Νομίζω πρέπει να ήταν και η καλύτερη του, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ήταν από μια τριλογία του Μαρσέλ Πανιόλ, Φανή Μάριο Κέσσαρ, η τριλογία τη Μασαλία. Υποδιόταν ένα νεαρό που γνωρίζει μία κοπελιά, κόρη μια ψαρού εκεί στη Μασαλία, τη Φανή. Ω συνήθω, άμα γνωρίζει κάποια, την αφήνει και ο λίγο έγκυο. Έμεινε λοιπόν ο λίγο έγκυος η Φανή στο έργο. Έφυγε ο νεαρός, ταξίδι, δεν ήξερε ότι είχε αφήσει την κοπέλα έγκυο. Δράματα και κακό και το ένα και το άλλο. Και προσφέρεται ένας καλός κύριος που ήταν ο Σαρλ Μπουέγε. Πηγαίνω τώρα σε πιο προχωρημένες καταστάσεις. Ναι, κινηματογράφος του παλιού καιρού. Και την παντρεύεται για να αποκαταστήσει το όνομα του παιδιού που θα γεννηθεί. Αλλά φεύγει ο Μάριος, ο δράστης δηλαδή, επιστρέφει. Αυτά ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Αυτά γύρω στο 1961-62. Θέλω να σας πω πώς ήταν συνυφασμένος ο Χόρστ Μπούχολτς με αυτόν τον περίεργο ψυχισμό εγώ που διαθέτω, για να τον θυμηθώ μετά από τόσα χρόνια. Στο μεταξύ αυτός άρχισε να αποχωρεί από τον κινηματογράφο, δεν ήταν τόσο δραστικό. Αν θυμάστε την ταινία του Μπενίνη, Η ζωή είναι ωραία, έκανε έναν καθηγητή γιατρό σε μεγάλη ηλικία στο τέλος, πριν από λίγα χρόνια, πρώτου πεθάνει δηλαδή.
Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έκανε μεγάλη καριέρα στο γερμανικό θέατρο. Αλλά δεν, φυσικά, είχε εξαφανιστεί πλέον από τη μνήμη μας. Από ό,τι ξέρω, τον είχε ζητήσει και ο Βισκόντι. Μια πιάσα με δραμαρές που κάνουμε σινεφίλ. Λες και είναι το σινεμάνια. Τον είχε ζητήσει ο Βισκόντι για να κάνει το ρόλο του Ρόκο. Ο Ρόκο Εσό, η φρατέλη, ο Ρόκο και τα αδέρφια του. Το αγόρι φαίνεται δεν του κάθισε, δεν δέχτηκε. Μετά τον ζήτησε να κάνει το γατόπαρδο της Σικελίας. Πάλι δεν έκανε και τους δύο ρόλους τους έκανε ο Αλέν Τελόν, ο οποίος ήταν φαίνεται πιο επικοινωνιακός, ας το πούμε έτσι με έναν sick τρόπο. Λοιπόν, τα χρόνια περάσαν, ο Χόρσμπουχολτσφέζα μέσα μου ήταν λίγο αποθηκευμένος. Ίσως γιατί ονειρευόμουν κι εγώ δεν είχα αδέρφια, και ονειρευόμουν να είχα έναν τέτοιο αδερφό, τον θεωρούσα ότι ήταν έτσι πολύ μάγκας που θα έβγαινε μπροστά και θα καθάριζε για μένα. Εγώ ήμουν λίγο μαμόθρευτα, δεν θα έλεγα, γιατί ήμουν εγκληματικό άτομο, αλλά κάπως έτσι ένα αδύνατο παιδάκι, δεν έμπαιρνα μέρος σε καυγάδες. Μπορούσα να τις φάω, αλλά μετά έλεγα θα σε κανονίσω. Εγώ είχα κάτι το κινέζικο μέσα μου. Ναι, πώς οι Κινέζοι, εντάξει, μπορεί να φάνε μια σφαλιάρα και μέσα τους λένε θα σου δείξω εγώ. Σαν περάσουν τα χρόνια και περιμένουν στη γωνία για να δουν μετά την κηδεία του αντιπάλου και να πούνε, ναι, κρίμα, πέθανε κι αυτός. Θέλω να πω, είχα μια τέτοια νοοτροπία κι εγώ ή κάτι πίστευα. Ίσως τότε ήμουν και πολύ κοντά προς τη θρησκεία και πίστευα ότι πάντα ένας καλός άγγελος θα με προφύλασε. Αυτό βγήκε καμιά φορά και μέσα στα έργα μου. Βγαίνει μια μεταφυσική. Πάντα πίστευα ότι υπάρχει ένας τιμωρός, ο οποίος βέβαια ήταν με το μέρος μου τιμωρός, ήταν δικός μου άνθρωπος, ήταν ο μπράβος μου, και πάντα στις κρίσιμες στιγμές τα επενέβαινε. Δυστυχώς δεν επενέβη πολύ και έφαγα πάρα πολύ ξύλο ως παιδί, περιμένοντας πάντα να συμβεί αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, ο Χόρς Μπούχολτς φαίνεται απηχούσε στις προσδοκίες μου για έναν τέτοιο αδερφό που θα κατάριζε και πάρει μου. Δυστυχώς δεν συνέβη φυσικά το γεγονός. Περάσαν τα χρόνια, έγραψα όλα τα βιβλία που η αγαπητή Σοφία τρόμαξε που άκουσε εγώ αυτή την ποσότητα των έργων. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Γράφουμε, φαίνεται γιατί έχουμε ανάγκη να γράψουμε. Αλλά υπάρχουν, σαν σερβίτσιο πια τα άκουσα. Έξ βαθιά, έξ τριχά, έξ του φρούτου, ναι. Μια πιατοθήκη ολόκληρη από αυτά τα βιβλία. Ναι, ξέρεις, άμα τα ακούσω όλα αυτά, έχω και 5-6 παιδικά. Τα παιδικά τα έγραψα ένα διάστημα για να εξηγούμε κιόλας, γιατί ακούστηκε πάρα πολύ πράγμα. Ο πλανήτης Φουρ και μετά κάτι άλλο. Φράουλες, το ένα το άλλο. Τα παιδικά τα έγραψα όταν γεννήθηκε το παιδί μου. Επειδή αισθανόμουν ότι δεν ήμουν και πολύ σπουδαίος πατέρας, με την έννοια δηλαδή ότι δεν είχα πολύ χρόνο να αφοσιωθώ στο παιδί. Τα έκανα λάβω όλες σύζυγός μου. Από τύψεις κάθισα και άρχισα να του γράφω παιδικά έργα. Τα οποία βέβαια πεζόταν και μετά βγήκαν σε βιβλία. Μάλιστα κάθισα και την εικονογράφησα. Έγινα και εικονογράφος. Είχα σπουδά σχέδιο, θεατρικό κοστούμι και το ένα και το άλλο, αλλά ξέρεις, είναι ειδική, θέλει ειδική προπαίδεια και ειδική εκπαίδευση για να κάνεις σχέδια και ζωγραφιές για παιδιά. Και έτσι μπήκα σε μια διαδικασία πολύ εμπριμέ. Δηλαδή, εγώ αν καθόμουν τώρα θα ήμουν με το Χιτήρογλου να συνεργαζόμουν. Θα ήμουν ο βασιλεύς του εμπριμέ. Θέλω να σας πω, πέρασα σε τέτοιες διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, ξανά, μου αρέσει που κάνω παρουσίαση βιβλίου. Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε πια γιατί περάσαν και τα χρόνια βέβαια. Γεννήθηκα το 1947, εντάξει. Εγώ βγάζω συνήθως την τετραγωνική ρίζα της ηλικίας μου, αλλά δεν πάβουν τα χρόνια να υπάρχουν. Το 1947 ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Έβγαλε κάποιους ανθρώπους που κουβαλούσαν την ευρασθένεια των ανθρώπων που περάσαν βέβαια τον πόλεμο και αυτό, από ό,τι κατάλαβα, τώρα το καταλαβαίνω πια, ότι πέρασε και σε μένα πολύ έντονα. Γενικά, όταν ακούγαμε έτσι ένα χτύπημα στο σπίτι μας, όλοι πετιόμασταν όρθιοι. Θέλω να πω, οι άνθρωποι κουβαλούσαν την αγωνία των πολέμων, όλα αυτά τα πράγματα. Είχαμε και την προσφυγιά, καταγόμασταν προσφυγική οικογένεια, όπως και εδώ φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί. Η μητέρα μου καταγόταν από το παλιό Σκοπό, ήρθαν εδώ οι άνθρωποι, φύγαν, τους διώξαν από εκεί με το Μουμπαντιλέ που λένε οι Τούρκοι, με την ανταλλαγή του πληθυσμού. Τους φέραν, τους ρίξαν εδώ στο νέο Σκοπό, τότε ήταν όλο βάλτος. Τα 3/4 πεθάναν από ελληνοσία. Όσοι ζήσαν, δόξα τω Θεώ, καλά είναι οι άνθρωποι. Έχουμε και αρκετούς εδώ μάλιστα ενδιάμεσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ πρόλαβα πάντως το Σκοπό με την πολύ λάσπη. Και μάλιστα ήταν από τα αγαπημένα μου, γι' αυτό θέλω να πω. Αυτά σας τα λέω για να δείξω τη σχέση που έχω με τον ομό Σερών. Από τα αγαπημένα μου παραμύθια ήταν όταν ήμουν παιδί, επειδή ήμουν και ανάφαγο. Μου αρέσει που εμείς, οι γονείς μου περάσαν προσφυγές όλα αυτά, βγάλαν παιδιά ανάφαγα. Με κυνηγούσαν για να φάω με βούτυρα και τέτοια. Και μου λέγανε, θα πάθεις αδενοπάθεια. Ναι, αδενοπάθεια. Ήταν η απειλή. Τότε η αδενοπάθεια ήταν ο προθάλαμος της φυματίωσης. Αδενοπάθεια, πρεβαντόριο και κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, ήταν κάτι λέξεις εποχής που τώρα πια τις έχουμε διώξει από μέσα μας.
Λοιπόν, το αγαπημένο μου παραμύθι ήταν πώς θα πήγαινα στο σκοπό. Πώς θα ερχόταν τα βουβάλια να με πάρουν από το σταθμό, να με ανεβάσουν επάνω, που θα κολλήσουμε στη λάσπη 2 μέρες και θα σμπρώχνουν για να ξεκολλήσουμε από τη λάσπη και τελικά θα φτάναμε στο σπίτι της θείας Πουλίνας και των άλλων βεβαίως συγγενών, που μάλιστα είχα και τη χαρά μερικοί από αυτούς να είναι απόψε εδώ. Είναι πραγματικά συγκινητικό μετά από τόσα χρόνια να τους συναντήσω. Για τον νέο σκοπό, βέβαια, ακόμη δεν προέκυψε τίποτα μέσα μου, ομολογώ, παρά μόνο αναμνήσεις, οποίες έτσι χαίρομαι να τις αναφέρω. Και είναι μεγάλη χαρά για μένα. Του φοιτητού το γάλα τώρα, για να έρθω εδώ, ο ήρωάς μου έχει πρόβλημα, όπως σας είπα, με τη μνήμη του. Είδατε, μιλάω, αλλά έχω το ρεκόρ, τα ξαναπιάνω από την αρχή. Αυτό είναι το καλό. Ποιος ξέρει, βέβαια, σε 2 χρόνια τι θα μου έχει συμβεί, δεν μπορώ, θα λέω αλλαντάλλον. Μα μου έλεγαν κάποιους. Με έλεγε μάλιστα ο Γιώργος ο Μαρίνος, για τον οποίο είχα γράψει. Μεταξύ άλλων ευτράπελων έχω κάνει και αυτό. Έγραφα για 10 χρόνια τα κείμενα του Μαρίνου και μου έλεγε «Μεθαύριο που θα γεράσουμε, πολλοί χρόνια αργότερα, θα λέμε ότι σε ξέραμε και θα μας πετροβολούν». Τόσο καλά με τοποθετούσε. Λοιπόν, για την ώρα δεν φτάσαμε στο σημείο αυτό. Ο ήρωάς μου, όταν αντιλαμβάνεται ότι η μνήμη του αρχίζει να τον προδίδει, κάθεται και αποτυπώνει, όπως σας είπα, το 1963. Αυτή την τόσο δραστική περίοδο, το πηγαίνει μάλιστα το κείμενο. Βάζει και ένα τίτλο του Φιδιού το Γάλα, καλή ώρα όπως ο τίτλος του βιβλίου αυτού, και το πηγαίνει σε ένα δικηγορικό γραφείο. Ορίστε, τους λέει, σας παρακαλώ, σε 5 χρόνια να μου το ταχυδρομήσετε. Στο μεταξύ, ο ήρωάς μου είναι και εκδότης. Ήταν από αυτούς τους εκδότες. Φιλοδοξούσε να γίνει κάποιος σημαντικός εκδότης, δεν έγινε. Έγινε ένας από αυτούς τους εκδότες, έκανε ένα μικρό εκδοτικό οίκο, τον ονόμασε μάλιστα και Αρτηρία. Αρτηρία, ένας μικρός εκδοτικός οίκος από αυτούς που πηγαίνουν πολλοί που έχουν μανία με το γράψιμο και που δεν τους εκδίδουν οι μεγάλοι εκδοτικοί και τα βιβλία τους, τα πληρώνουν πολύ θεμητό και πολύ λογικό. Κυρίως αυτό γίνεται με τις ποιητικές συλλογές. Όπως ξέρετε, τα 3/4 των Ελλήνων γράφουν. Είναι κρυφοποιητές, είναι κρυφοσυγγραφείς και κρυφοϊστορικοί, πολλά κρυφά. Το κρυφό σχολείο τώρα είναι, πραγματικά δεν ήταν παλιά. Η Ρεπούς τώρα πρέπει να γράψει τα περί κρυφού σχολείου. Λοιπόν, και κάτι τέτοιοι κύριοι πηγαίναν με λογοτεχνικές, ας πούμε, και φιλολογικές ανησυχίες στον εκδότη αυτό και του λέγανε, παρακαλώ, όπως και σε πολλούς εκδότες, πόσα για 400 αντίτυπα, 300 αντίτυπα, σας πληρώνουμε το βιβλίο. Λοιπόν, και αυτός έτσι, ας πούμε, συντηρούσε αυτόν τον μικρό εκδοτικό οίκο, την Αρτηρία. Οι εκδότες, να πούμε, όταν δουν ποιητή, μπορεί να πέσουν κάτω και να βγάλουν φλίκτενες, παθαίνουν αλλεργία, γιατί ξέρουν ότι δεν θα βγάλουν ποτέ λεφτά από την ποιήση. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, πέρα από τους κλασικούς, τους ρίτσους, ελίτιδες, εφαίριδες κλπ. Κλπ., είναι πολύ σημαντικό, Εγκονόπουλο και δεν συμμαζεύεται, Καβαδία, κάποιοι ποιητές πουλάν πραγματικά, αυτό είναι ενθαρρυντικό. Απ' τη μια γκρινιάζουμε για τα γράμματα γενικώς. Αλλά είναι σημαντικό ότι η ποίηση πουλά. Και βλέπω και μέσα στα ευπόλυτα τα βιβλία της Δημουλά. Σε λίγο μπορεί να μπει και ο Χριστιανόπουλος, να ερεμήσει πια στα γεράματα, και αυτός να ησυχάσουμε όλοι. Λοιπόν, ο εκδότης μου λέει στο δικηγορικό γραφείο, σας παρακαλώ, σε 5 χρόνια θα μου το ταχυδρομήσετε. Σε 5 χρόνια πραγματικά ταχυδρομούν το κείμενο. Του έρχεται μια μεγάλη εβδομάδα του 2005, έχουν περάσει βέβαια τα χρόνια, ίσως είναι γύρω στα 60 κάτι. Βλέπει το Φιδιού το Γάλα, το όνομά του, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για πλαστογραφίες. Δεν θυμάται τίποτα, γιατί πια έχει προχωρήσει η άνοια. Και εκεί αρχίζει πλέον το μυστήριο και όλο το μπέρδεμα. Το μπέρδεμα, γιατί κάθεται αυτός ο άνθρωπος, το 2005 το Πάσχα, καλή ώρα τέτοιες μέρες όταν έφτασε το χειρόγραφο. Τη μεγάλη εβδομάδα, μάλιστα το Πάσχα του 2005 είχε συμπέσει με την Πρωτομαγιά. Ήταν Πρωτομαγιά και Πάσχα μαζί. Είχε ζέστη στην Αθήνα. Ξέρετε, αυτός ο καιρός που ήταν πριν από λίγες μέρες και εδώ, ένας βαρύς καιρός. Οι Αθηναίοι έφευγαν, γιατί σαν τα ποντίκια καταλείπουν την πόλη. Το Πάσχα, σαν τρελοί φεύγουν. Παλιά έμενε και άδεια η Αθήνα, τώρα είναι 3 εκατομμύρια ξένοι. Μένουν οι ξένοι εκεί να φυλάνε τα μπόσικα. Πας να κάνεις χρόνια, Χριστός Ανέστη, και είναι Χριστός Ανέστη, όλοι είναι έτσι, και πατάνε εκεί. Όλοι ξένοι είναι. Λοιπόν, όλα τα Βαλκάνια εκεί βρίσκονται. Τα Βαλκάνια, Ρωσία, Σιβηρία, Μογγολία, Κινέζες, όλες εκεί Χριστός Ανέστη λένε. Λοιπόν, κάθεται μόνος του αυτός ο άνθρωπος και διαβάζει τη ζωή του κατάπληκτος πότε τα έζησε όλα αυτά. Γιατί δεν θυμάται τίποτα. Έρχεται η Μεγάλη Δευτέρα, έρχεται η Μεγάλη Τρίτη. Βέβαια, κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος αντιστοιχεί και σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου. Εκεί πια βλέπεις προοδευτικά πόσο αμβλύνεται η μνήμη του ήρωά μου.
Και τα πράγματα προχωρούν μέχρι το τέλος. Τι συνέβη όμως το 1963 και γιατί κάθε τόσο επανέρχομαι σε αυτή τη χρυσή δεκαετία του 60, όπως λέγαμε. Ήταν τόσο σημαντική η δεκαετία του 60 για την Ελλάδα, φαίνεται πως ήταν. Ήταν μια χρονιά που είχε πάρα πολλές εκπλήξεις, ευχάριστες και δυσάρεστες, αλλά ήταν μια δεκαετία, μια δεκαετία και είπα χρόνια, ήταν μια δεκαετία γεμάτη ελπίδες. Όσοι τη ζήσαμε, όσοι είχαμε την τύχη. Πώς να το πω αλλιώς, η εφηβεία μας, η τανιάτα μας να συνδέονται με τη δεκαετία του 60, θα θυμόμαστε πόσες ελπίδες κουβαλούσε αυτή η δεκαετία. Θέλετε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν ο Κέννεντι. Ακόμη τότε δεν ξέραμε και τα ντεσού των Κέννεντι, τη Σοϊφάρα ήταν αυτή, αλλά δεν μας ένοιαζε τότε. Ήταν ένας νέος άνθρωπος, γεμάτος ελπίδες. Δεν μας ενδιαφέρει ο μπαμπάς του πλήρωνε τους γκάγκστερ και τον ένα και τον άλλον για να τον βγάλουν πρόεδρο. Μας ενδιαφέρει ότι είχαν φύγει τότε η Έιζενχάουερ και όλες εκείνες οι κυρίες, οι πρώτες κυρίες των Ηνωμένων Πολιτειών με τις κουάφ. Εγώ είχα βαρεθεί να βλέπω τον Έιζενχάουερ στα γραμματόσημα και τη γυναίκα του. Εγώ βέβαια ήμουν θαυμαστής όλων αυτών. Εγώ είμαι και διεστρεμμένο άτομο, θα μου πείτε. Ήμουν θαυμαστής της κυρίας Έιζενχάουερ. Όλος ο κόσμος, τέλος πάντων, κάτι θαύμασε. Εγώ θαύμασα την κυρία Έιζενχάουερ. Γιατί φορούσε ωραίες κουάφ. Τη συνέδεια με μία θεία που είχα στην Αμερική. Γιατί τότε, ξέρετε, τέτοια μας στέλνε. Φτάναν τα δέματα, με εκείνες τα νηφικά. Εμείς δεν είχαμε να φάμε, μας στέλνε νηφικά. Μέσα στο σπίτι μας κυκλοφορούσαν όλα αυτά τα σόβρακα με τα ντολμαδάκια, με τα λουλουδάκια, με τα καουμποϊκάκια. Όλα αυτά. Ναι, νάιλον, όλα τα σπίτια τα καταστρέφαμε. Δεν ξέραμε ότι ήταν το νάιλον. Κοιμάναμε τα σιδέρων. Είχε μείνει με το σίδερο. Όλα ήταν καταστρεμμένα. Όλο το σπίτι βρωμούσε καμένο λάστιχο από το νάιλον. Και όλα ήταν τρανσπαράν που λέγανε. Όλα ήταν διαφανή. Σαν να κάναμε. Εκεί ήταν διαφάνεια. Ποια διαφάνεια σήμερα που λέει η κυβέρνηση. Τότε ήταν η εποχή της διαφάνειας. Με αυτά ήταν άιλον. Και μάλιστα πολλές φορές. Βέβαια, γιατί ο κόσμος ήταν τότε σεμνός, οι άντρες φορούσαν τα κάς κορσέ. Τώρα αυτά ποιος τα φοράει. Αυτά είναι τώρα ξεχασμένα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η δεκαετία του 60 πραγματικά ήταν ελπιδοφόρα. Ειδικά το 63 είχαν συμβεί πολλά δραματικά γεγονότα στην Ελλάδα. Το Μάιο είχαμε τη δολοφονία του Λαμπράκη, τα πράγματα αλλάζαν περίεργα, στους δρόμους βγαίνανε ορκισμένος ο κόσμος, το 114 ήταν ένα πράγμα το πα-πα-πα-πα-πα-πα αντιχούσε στα αυτιά μας, ενδεχομένως σαν απειλή αλλά και με μία ελπίδα μέσα ότι κάτι θα άλλαζε, η παραδοσιακή δεξιά έφευγε, ο δικός μας εδώ ο Καραμαλής κάτι τα έπαιρνε στο κρανίο, δεν τα πήγαινε καλά, αυτό βέβαια θα φαινόταν στην πορεία. Γενικά υπήρχε ένας αναβρασμός, ακόμη και στα σχολεία μας. Εμείς ως νέα παιδιά αφήναμε κάποια τσουλούφια περί Αλέν Τελόν. Ήταν τότε ένα λατινοθρησκευτικό συνέστημα που επικρατούσε έτσι με μια μεσαιωνική αντίληψη στα σχολεία. Ορμούσαν με ψαλίδια, μας κόβαν, μας κουρεύαν. Υπήρχε ένα έντονο σοφρονιστικό, μια σοφρονιστική απειλή στα σχολεία. Μας απειλούσαν με αποβολές. Το ένα το άλλο, έπρεπε να βλέπουμε μόνο θρησκευτικά έργα. Γι' αυτό προχθές που πέθανε ο Τσάρλτον Χέστον, αυτός ο Ίστον, δεν το λέγαμε Χέστον, είναι το κανονικό, αλλά ήταν Ίστον. Τον λέγαμε για το γνωστό, να μην πάει το ρήμα. Μην πήγαινε ο νους μου στα πονηρά. Τι πονηρά δηλαδή, τι πιο φυσικό. Αλλά τότε μας τρέχαν να δούμε 5 φορές. Εγώ ήξερα τις 10 εντολές, νόμιζα που ήταν 500 αυτές οι εντολές. Μπαίναμε μέσα με ψωμί και τυρί και βγαίναμε την άλλη μέρα. Σαν τρελά ήμασταν. Όλα ήταν αυτά όλα του Σεσίλ Ντεμίλ ήταν τετράωρα, τρίωρα, όλα αυτά. Τα πάθη του Χριστού, Μαρσελίνο Πανιδίνο. 20 φορές Μαρσελίνο Πανιδίνο. Όλοι αυτοί, ναι. Είμαστε πηγαίναν μόνο όταν παίζαν παιδιά θαύματα. Ιστορία της παιδικής χοροδίας της Βιέννης. Εγώ πετώ τη μισό την παιδική χοροδία της Βιέννης. Πόσες φορές την Αγία Νύχτα την έχω δει, πώς και ήταν ένα ορφανό παιδάκι, που ο μπαμπάς του εκεί. Πάντα τέτοια ορφανά πραγματάκια. Θέλω να πω, αυτή ήταν η ψυχολογία της εκπαίδευσης. Θέλω να μας στέλνουν σε τέτοια έργα. Λοιπόν, το 1963 τα πράγματα πραγματικά αλλάξαν άρδιν. Μπήκαν μετά, αλλάξαν, γίνανε εκλογές. Ήρθε ο Γέρος Παπανδρέου, θυμήθηκε αυτός είναι δημοκράτης, χωρίς το καταλαβαίνει ο Γέρος της Δημοκρατίας. Έγινε μια αναστάτωση, ένα κακό, ένα φοβερό τουρλουμπούκι, αλλά όλο αυτό σήμαινε μια δυναμική ανανέωση στα πράγματα. Και από εκεί και πέρα, να οι Beatles, να οι μουσικές, έγιναν μεγάλες ανακατατάξεις αυτά τα χρόνια. Το 1963 όμως ο δικός μου ήρωας. Δεν τον αφορούσαν. Αυτός ήταν ένα νέο παιδί, μόλις τελείωσε το γυμνάσιο. Ήταν και ωραίο παιδί, γι' αυτό σας τον δείχνω συνέχεια. Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη εδώ είναι και ο υπεύθυνος των ελληνικών γραμμάτων. Του είπαν καλέ, μαρθεί ο κύριος Ξανθούλης. Πέστε να φέρει και το παλικαράκι μαζί. Που να ξέρουν το παλικαράκι ότι είναι σχορεμένο με τους δίκους μνημοσύνων τον έχουμε. Λοιπόν, το παλικαράκι δεν υπάρχει, 70 χρονών. Το 1933 γεννήθηκε, το 2003 τον χάσαμε. Τι να κάνουμε. Είχε παντρευτεί αυτό στη Μίριαμ Μπρου. Σας λέω τώρα και άλλα κινηματογραφικά. Μίριαμ Μπρου ήταν μία ηθοποιός, μια μεγαλοκοπέλα. Αυτή γεννήθηκε μεγαλοκοπέλα από τότε. Μεγάλη και τρενή.
Είδε το τεκνό, το βούτυξε. Σου λέει αυτός, καλός είναι. Τι ήταν μια Γαλλοελβετίδα. Εγώ την είχα δει σε ένα έργο, Δύο Ορφανέ. Και αυτό στο σχολείο μας πηγαίναν. Αυτή δεν έκανε την καβία, έκανε την άλλη που την οδηγούσε. Έσπρωχαν την αδερφή όλο προς τον τοίχο. Πηγαίνανε εκεί, ψαχτά. Λοιπόν, και την παντρεύτηκε το Χόρς Μπούχολτς. Έκαναν δύο παιδιά. Σας λέω όλα για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται, δηλαδή όλη τη βιογραφία του Χόρς Μπούχολτς. Εγώ πια έγινα σαν κάτι κινητό μνημόσυνο του Χόρς Μπούχολτς. Ξεκινώ να μιλήσω για βιβλίο που πηγαίνω χθες στη Δράμα, με κοιτούσαν έτσι. Μάλιστα, η μία κυρία είπε: Δεν κατάλαβα τίποτα τι είπε αυτός. Άρτσι, μπούρζα και λουλά. Από την πόλη έρχομαι στην κορφή Κανέλα, άρα τα κούρατα, μια μπρος, μια πίσω. Πέρασε η ώρα, πάμε να φύγουμε τώρα. Τόσο καλά. Γιατί μιλούσε συνέχεια και το Χόρς Μπούχολτς. Έκανα, εν πάση περιπτώσει, δύο παιδιά. Ένα είναι ηθοποιός, μοιάζει πάρα πολύ με αυτόν, με πιο μεγάλο σαγόνι, στο πιο άσχημο. Όπως συμβαίνει δηλαδή συνήθως. Και η κόρη έγινε Κρίσνα. Άμα είσαι μπαμπά τον Χόρς Μπούχολτς, δεν θα γίνεις Κρίσνα. Κοιτάει με τον Ταβούλ και φωνάζει Κρίσνα, Κρίσνα. Η μάνα είναι καλύτερη από όλα, όπως συμβαίνει με τις χείρες. Τη φωνάζουν και αυτοί σαν στα μνημόσυνα, έτσι θα φωνάζουν μεθαύριο και τη δικιά μου τη γυναίκα. Χθες με ρωτούσε μία, αυτά που γράφετε τόσο καιρό, δεν θα τα εκδώσετε. Λέω, αυτή είναι όλα τα μεταθάνατον. Οι χείρες αυτό περιμένουν. Πότε να σχωρηθεί ο. Να είδες τώρα με τον Καραγάτση. Οι κόρες έχουν βγάλει και αυτά που δεν έγραψε ο Καραγάτσης. Ναι, το 10 καλά, το έχει γραψεί, θα γράψει τώρα μέχρι το 18. Έχουν νούμερα 10, 11, 12. Λοιπόν, το 1963 ο ήρωάς μου ετοιμαζόταν να πάει στο Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο τότε ήταν πανάκια. Ήταν το top της επιτυχίας. Οι γαμπροί, οι πετυχημένοι, σταμάτησαν να είναι οι δικηγόροι και οι γιατροί. Τότε οι καλοί γαμπροί βγαίναν μόνο από το Πολυτεχνείο. Ίσως γιατί η Ελλάδα περνούσε την περίοδο της αντιπαροχής. Ήταν η εποχή που πολυδύναμε τα σπίτια, όχι εμείς ακόμη στην επαρχία, αλλά τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη, χτίστηκαν όλες εκείνες οι υπέροχες με τα βαρέλια, αν θυμάστε απ' έξω, που τώρα έχουν αλλάξει βέβαια. Και στην Αθήνα, όλη η Αθήνα είχε εκποιηθεί, όλα τα νεοκλασικά τα οποία κάνουν κράση σήμερα να τα διατηρήσουν και γίνεται τόσος λόγος, εκποιούντο στο πιτς φυτίλι που λένε. Πήγαιναν οι μηχανικοί, οι εργολάβοι, τα πέρνα, χτίζαν, χτιζόταν όλη η Ελλάδα. Επειδή βέβαια ο ήρωάς μου προερχόταν από μια μικροαστική οικογένεια, η οικογένεια ονειρευόταν του μεταξουργείου μάλιστα, που είναι μια κλασική παλιά αθηναϊκή γειτονιά, όπου έβγαζε τους μάγκες, τους περίφημους του μεταξουργείου και πολλά πολλά άλλα. Η οικογένεια, ο πατέρας του, να πω ότι ήταν φερετροποιός, έκανε τα ωραιότερα φέρετρα. Ήταν το εξτραβαγκάντ της οικογένειας αυτός. Η μάνα ήταν μια πρώην αριστερή που δεν τολμούσε να πει γιατί ο άντρας της παρά ήταν δεξιός. Και είχαν και δύο παιδιά, το Φιλιππάκι και το δικό μου το αγόρι που λεγόταν Ανέστης Κομνηνός. Κομνηνός ήταν, είχαν και βυζαντινό επίθετο. Λοιπόν, το αγόρι αυτό που ήταν ένα ωραίο παιδάκι, καλός μαθητής, ετοιμαζόταν να πάει στο Πολυτεχνείο. Μέσα από την επιτυχία του παιδιού στο Πολυτεχνείο, έβλεπαν και οι γονείς και ο αδερφός ακόμη που δεν τα έπαιρνε τα γράμματα, ήταν καλός, σου έκανε το εφαίρετρο με καπιτονέ μέσα, με φωτάκια, με αυτά. Σε έστειλε στον άλλο κόσμο μια χαρά. Λοιπόν, βλέπαν μια προέκταση του δικού τους, αν θέλετε, πιο υποτιμημένου και πιο χαλαρού εγώ. Όπως πολλοί γονείς, μέσα από τα παιδιά τους προβάλλονται και οι ίδιοι κλπ. Κλπ. Που είναι και θεμητό, μια φιλοδοξία τέλος πάντων που σηκώνει πολύ νερό και πολύ κουβέντα. Και κάποια στιγμή, ενώ το παιδί ετοιμάζεται να κάνει τα φροντιστήρια, τελειώνει η τάξη, είναι Μάιος, το πλησιάζει ένας καθηγητής και του λέει: Θέλω να σε γνωρίσω σε μια οικογένεια, μια παλιά οικογένεια της Αθήνας, την οικογένεια Μέντα. Οι άνθρωποι είχαν πολλά λεφτά, είχαν μεταλλεία, είχαν εκείνο τότε παλιό, όταν έλεγαν λεφτά, είχαν μεταλλεία. Και πολλά άλλα βέβαια, που έχουν ένα παιδί το οποίο είναι φυλάσθενο, έως σοβαρά. Δηλαδή δεν πάει καθόλου καλά, έτσι αρχίζαν πάντα. Δεν τα λένε όπως τώρα απότομα, σου αρχίζαν μια διαθεσία. Αν άκουγες τη διαθεσία, πάει πέθανε ο άλλος. Λοιπόν, αλλά σε προετοίμαζαν. Δεν είναι πολύ καλά το παιδί, του κάνω μαθήματα κατοίκων. Αν θέλεις, έλα να το γνωρίσεις, θέλει να γνωρίζει παιδιά της ηλικίας του, γιατί είναι απομονωμένο, είναι μόνο του κλπ. Πραγματικά, τέλος πάντων, πείθεται ο νεαρός αυτός, ο δικός μου, και πηγαίνει και γνωρίζει, μπαίνει στον κήπο της οικογένειας Μέντα. Υπήρχαν τότε πάρα πολλές οικογένειες, ακόμη στις αρχές του 60, που μάλλον τότε άλλαζε, μέσα στα πολλά που αλλάζαν, άλλαζε και το χρήμα χέρια. Αυτό άλλαζαν, αυτό ήταν ένα φαινόμενο, δηλαδή πολύ έντονο εκείνων των χρόνων. Ίσως γιατί τότε το χρήμα άλλαζε χέρια, τώρα βρισκόταν καινούργια πρόσωπα στην επικαιρότητα, γινόταν νέες δουλειές, νέες business, εν πάση περιπτώσει αυτή η οικογένεια είχε φαλυρίσει. Και όπως πάντα, όταν κάποιος φαλυρεί, εμφανίζεται πρώτα η σικιά,
κάτι που περιγράφω σαν φυτό στο προηγούμενο το βιβλίο μου στο Θείο Τάκη, για να αγκαλιάσει όλα αυτά τα παλιά σπίτια, θα έχετε δει. Σε όλα τα ερείπια, σε όλα τα ρημάδια, πάντα υπάρχει μία σικιά. Πρώτα βγαίνει η σικιά, μετά η οικισή, μετά οι σαύρες και όλα τα άλλα. Λοιπόν, και μετά εμφανίζεται η τράπεζα που έχει αυτή την καλή καρδιά. Όπως ξέρετε, οι τράπεζες είναι αφιλοκερδείς οργανισμοί, οι οποίοι πάντα επεμβαίνουν για να προστατέψουν, για να πάρουν κάτι και να βοηθήσουν. Έτσι λοιπόν η τράπεζα φρόντισε και τους το πήρε το σπίτι κανονικά και τους έδωσε διορία αυτής της πλούσιας οικογένειας, πάλι ποτέ πλούσιες, ότι θα μείνετε για 4-5 μήνες και μετά θα πάτε από εκεί που ήρθετε. Λοιπόν, είναι το τελευταίο καλοκαίρι αυτής της οικογένειας, η οποία είχε μάθει να ζει μεγαλοαστικά, με έναν άλλο τρόπο ζωής, με μία άλλη αισθητική, με μία άλλη αίσθηση του χιούμορ, με πολλές ιδιαιτερότητες και με πράγματα που βέβαια για τον μικροαστικό κόσμο φαινόταν πρωτόγνωρα. Όταν περνάει λοιπόν το δικό μου το παιδί την πόρτα, τα χάνει με αυτή την οικογένεια. Βλέπει το άρρωστο το παιδί, το όμως είναι ένα παιδί το οποίο παίζει πιάνο, παίζει το πιάνο Γάλλους συνθέτες, παίζει Ραβέλ, παίζει Ερικ Σατί, παίζει Γκαμπριέλ Φορέ, παίζει πράγματα τα οποία δεν τα έχει ακούσει ποτέ. Αν αυτός ήξερε τον Τσιτσάνι και τον Μπετόβεν το πολύ. Όχι άσχημα, μια χαρά ήταν. Άρρωστε στον περίγυρο επικρατούσε η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη το 1963 και του Θεοδωράκη. Και μάλιστα το καλοκαίρι του 1963. Ήταν και συνύπαρξη Μάνου Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη σε ένα έργο στη Μαγική Πόλη. Όπου εγώ είχα έρθει από την Αλεξανδρούπολη, άλλο νούμερο κι εγώ, τότε με το τρένο τα λέω κάθε φορά αυτά, ταξιδεύαμε τότε 24 ώρες με 2 κοτόπουλα. Ένα κοτόπουλο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και ένα κοτόπουλο μέχρι την Αθήνα. Ταξιδεύαμε για να δούμε θέατρο, τότε αυτά τα πράγματα, η επαρχία δεν είναι όπως είναι σήμερα. Τότε εμείς, ειδικά που ήμασταν στον Εύρο, ήταν, ξέρετε, η εποχή που λέγανε πρόσεξε, θα σε στείλω στον Εύρο. Ακόμη κάποιοι μπουνταλάδες τα λένε, αλλά τότε πια ήταν κατεξοχήν η εποχή της απειλής αυτής. Λοιπόν, το παιδί πραγματικά τα χάνει με όλη αυτή τη συμπεριφορά. Η κόρη της οικογένειας είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι, το οποίο συναναστρέφεται μόνο τους ωραίους, μόνο τους ευσταλείς νέους, αθλητικούς νέους, παίζουν τένις, ασχολούνται, ακούν τζαζ, πράγματα πρωτόγνωρα για ένα παιδί το οποίο είναι μεγαλωμένο μέσα στα μικροαστικά πλαίσια αυτής της οικογένειας της δικής του. Και βεβαίως φέρει και το όνομα Ανέστης. Η κόρη λέγεται Μικόλ. Τότε, με έλεγες Μικόλ, φωνάζαν ο κόσμος βοήθεια. Δεν ήταν ονόματα συνηθισμένα. Ήταν η εποχή των υποκοριστικών. Τότε ήμασταν όλοι Τάκηδες, Γιαννάκηδες, Λουλάκηδες, ήταν όλα αυτά τα υποκοριστικά. Μετά μπήκαν αυτά τα μεγάλα ονόματα που ανέτρεψαν τον κόσμο. Σήμερα, ας πούμε, μας φαίνεται πολύ φυσιολογικό να λέγεσαι Καριοφιλιά Καραμπέτη, ας πούμε. Τότε έτσι το έλεγε αυτό, φωνάζαν πραγματικά βοήθεια. Λοιπόν, μόλις το αγόρι αυτό, του λένε πώς λέγεις αγοράκι μου, του λένε βέβαια κάτι μας θυμίζει το μάτι σου, γιατί του θύμιζε τον ηθοποιό, τον Χόρς Μπούχολς. Αυτός είπε Ανέστης. Η μάνα είπε αυτό δεν είναι όνομα, αυτό είναι δεύτερος αόριστος. Το Ανέστη, έτσι της φάνηκε. Καταλάβατε. Οπότε το παιδί σιγά σιγά αρχίζει να γοητεύεται από την όλη ατμόσφαιρα του σπιτιού, ένα σπίτι που έχει μέχρι και μουσείο του λανθάνοντος, του λανθασμένου σουτ. Το λανθασμένο σουτ τι ήταν? Είχαν έναν τεράστιο κήπο αυτοί, απεριποίητο βέβαια, γιατί δεν είχαν λεφτά για κυπουρούς. Παρ' όλα αυτά είχαν μια υπηρέτρια που λεγόταν Τρισεύγενη και αυτή διατηνόταν ότι την είχε βαφτίσει ο Κωστής Παλαμάς. Να μην πω και την ομοκαταληξία. Η οποία είχε μεγαλώσει μέσα στο Αυγοτάραχο. Οι Τρισεύγενη και είχαν και τον πατέρα, ο οποίος ήταν τελείως γκαγκά, αυτός τα είχε παίξει και τον είχαν στα μέσα δωμάτια. Έξω βέβαια ήταν η μάνα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ήταν το τελευταίο καλοκαίρι που ζούσαν σε αυτή την ωραία βίλα, με τα ωραία δέντρα, με αυτόν τον φοβερό κήπο, αλλά που θα ήταν αναγκασμένοι σε λίγο να τον εγκαταλείψουν. Και αυτός όλος ο κήπος και το σπίτι θα παραδιδόταν στην τράπεζα. Εκεί λοιπόν το παιδί αυτό βιώνει όλες αυτές τις άγριες καταστάσεις. Σας έλεγε για την Τρισεύγενη ότι αυτοί είχαν υπηρέτρια, μια υπηρέτρια η οποία τους είχε αφοσιωθεί και η οποία ήταν δεμένη βέβαια με τα μυστικά της οικογένειας. Τώρα μην ξεχνάμε ότι αυτά όταν διηγούμε σαν να έχουν συμβεί, αλλά δεν πάβουν να είναι ένα παραμύθι, δεν πάβουν να είναι μια κατασκευή. Άσχετα αν εγώ φοβάμαι ότι σε κάθε βήμα μπορεί να συναντήσω κάποιον από τους ήρωές μου, όπως μου έχει συμβεί κατά καιρούς. Μερικοί μισότερλοι έχουν ταυτιστεί με τους ήρωες, είχαμε μάλιστα ένα γνωστό συγγενή, ο οποίος είχε ταυτιστεί με μια ηρωίδα μου στο τρένο με τις φράουλες. Μια Μαργαρίτα. Και λέει, το έγραψες για μένα, είχε πει. Μου έστειλε μηνύματα ότι αν με βρει θα με καταχαιριάσει. Πολλοί και διάφοροι. Όπως και στην ηλεκτροτυπία. Αυτό το παθαίνω πολλές φορές. Με τα άρθρα που γράφω κάθε Σάββατο στην ηλεκτροτυπία, ήρθε μια φορά ένας να με βρει και να μου πει, ξέρεις, εγώ είμαι ο Ιησούς. Λέω, μακάρι. Τι πιο φυσιολογικό.
επειδή πολλές, και εγώ τόσο μυαλό είχα, έβαλα τις διάφορες επιστολές, ότι μου έστειλε επιστολές ο Ιησούς. Αλλά το υπέγραφα από κάτω, Ιησούς Ιωσιφόγλου, λίγο για να το κολλάσω το πράγμα. Και μου έλεγε διάφορα. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι αυτά μπορούν να συμβούν σε όλους όσους γράφουμε. Ζούμε υπό απειλή πολλές φορές. Ο ήρωάς μου λοιπόν εντυπωσιάζεται πάρα πολύ από αυτή την οικογένεια και ειδικά και σκέψω ότι υπάρχει και ένα μουσείο. Όπως σας είπα, γύρω από το σπίτι υπάρχει ένας καταπληκτικός κήπος με τεράστια φυτά, τα οποία βέβαια έχουν αφαιθεί και έχει γίνει ζούγκλα εκεί μέσα. Γύρω βέβαια από το σπίτι αυτό, γιατί αυτό κάποτε βρισκόταν έξω από την Αθήνα, κάπου στο τέρμα Χαρνών, υπάρχουν πολυκατοικίες λαϊκές, χτίζονται, παίζουν παιδιά στις σαλάνες, όλα αυτά. Παιδιά που παίζαν τότε ποδόσφαιρο, υπήρχαν ακόμη μεγάλες απλοσχές στην Αθήνα και ανοιχτοί χώροι. Αλλά ό,τι μπάλα έπεφτε μέσα στο οικόπεδο, μέσα στο σπίτι, μέσα στον κήπο της οικογένειας αυτής, ουδείς, παρόλο που τα παιδιά δεν είχαν την ευχαίρεια να αγοράζουν το 63, να ανανεώνουν τις μπάλες τους, κανείς δεν πήγαινε να ζητήσει την μπάλα πίσω. Υπήρχε ένας φόβος, ένας σεβασμός, υπήρχε ένα δέος για αυτή τη φθήνουσα οικογένεια, για αυτή την παρακμιακή οικογένεια. Τέλος πάντων, τα παιδιά, ο νεαρός της οικογένειας, κάθε τόσο έβρισκε μέσα στον κήπο μπάλες. Τις μάζευε και στο τέλος έκανε ένα μουσείο, όπως το ονόμαζε, του λανθασμένου σου. Δηλαδή, από λάθος σου έπεσε η μπάλα μέσα στον κήπο και πήρε τη θέση του σε αυτό το ιδιότυπο μουσείο φρίκης, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά εντυπωσίασαν αυτόν τον δικό μου τον ήρωα. Μέσα σε αυτό το κήπο. Κάθε τόσο μου λένε γιατί μιλάς για κήπους και μπαξέδες. Ίσως γιατί είχα μια, νομίζω, ευτυχισμένη ηλικία. Η εφηβεία μου δεν ήταν ιδιαίτερα ευτυχισμένη, αλλά τα παιδικά μου χρόνια είχα τη μεγάλη χαρά να μεγαλώσω σε κήπους. Σε κήπους και μάλιστα αυτή η εποχή μου τους θυμίζει, γιατί είχαμε αυτή την περίφημη σαλκιμιά, που εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα πάει πολύ καλά. Σαλκιμιά, σαλκούμ στα τούρτικα θα πει τσαμπί. Του σταφύλι. Και από εκεί τη λέγανε σαλκιμιά, το είχαμε εξελινήσει. Και η γλυσίνα δηλαδή. Και ήταν όλοι οι κήποι αυτού που θυμάμαι και μάτια από γλυσίνες, που τις λέγανε βέβαια σαλκιμιές, σιμψίδια, γλυσίνες, όλα αυτά. Και έτσι πάντα με ακολουθεί ένας κήπος. Βέβαια, δεν σας κρύβω, στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογέννηση και όλοι λίγο πολύ βουτούμε από εδώ και από εκεί διάφορα πράγματα που μας κάνουν εντύπωση. Θέλετε γιατί τα έχουμε ζήσει, θέλετε γιατί είναι εικόνες από το σινεμά, θέλετε γιατί είναι προσλαμβάνουσες από έργα μεγάλων εικαστικών. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το αναλύσω περαιτέρω το θέμα. Εγώ επηρεάστηκα για αυτό το βιβλίο τουλάχιστον, για τους κήπους, από δύο έργα. Το ένα ήταν θεατρικό, το άλλο ήταν μυθιστόρημο, που όμως έγινε κινηματογραφικό. Το ένα ήταν Il Giardino dei Fici Contini, ο κήπος των Fici Contini, του Giorgio Bassani. Υπάρχει στις εκδόσεις Κέδρος και μάλιστα και σε καλή μετάφραση, το έχει μεταφράσει η μητέρα του Τάκη του Θεοδωρόπουλου, του γνωστού συγγραφέα. Μ' αρέσει που λέω και όλα τα ντεσού του πράγματος. Λοιπόν, αυτό έγινε μετά ταινία από τον Βιτόριο Ντεσίκα και στο 1970, ο κήπος των Fici Contini, και μιλούσε για την αριστοκρατία των Εβραίων της Φεράρα, της Ιταλίας, για ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν ήταν Εβραίοι και υπήρχε έτσι ένα κλίμα ψιλορατσισμού, αλλά δεν πάβανε να είναι αριστοκράτες, να είναι πολύ πλούσιοι, ένα είδος σαν τους Ρότσιλντ, ας πούμε, με τη διαφορά ότι αυτοί ήταν στην Ιταλία. Είχαν έναν υπέροχο κήπο όπου δεξιωνόταν τους ωραίους και αυτοί και τους αριστοκράτες της περιοχής και που πιστεύαν βέβαια εννοήτως ότι δεν θα τους πειράξει ο φασισμός και ο ναζισμός. Τελικά βέβαια όλοι αυτοί καταλήξαν στρατόπεδα συγκεντρώσεως και μάλιστα πολύ ωραία το αποδίδει. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία και ελπίζω κάποια στιγμή μέσα σε αυτές τα ένθετα των εφημερίδων να μπουν και στη διαδικασία να βάζουν και τέτοιου είδους ταινίες. Ο κήπος των Fici Contini, όπου χορταριάζει, έτσι τελειώνει το τελευταίο πλάνο, που ακούγεται ένας θρηνητικός εβραϊκός ύμνος και δείχνει το χορταριασμένο γήπεδο τένις του κήπου αυτού. Ο άλλος κήπος του Τσέχοφ, ο Βυσσινόκήπος. Ακριβώς συνδιαλέγεται, μιλά για αυτό το θέμα. Για το θέμα πώς τα λεφτά αλλάζουν χέρια. Βέβαια, ο Τσέχοφ αναφέρεται στη Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου μια μεγάλη μεγαλαστική οικογένεια, που ανήκει και ένας Βυσσινόκηπος υπέροχος, που ανήκει σε μια θεατρίνα, στην οικογένεια μιας θεατρίνας της Λιούμποβα. Τότε όλες οι θεατρίνες αυτές ήταν λίγο τρελές. Μόλις του συνέβαινε κάτι, ξαφνικά βρίσκαν έναν εραστή μέσα στο πέδος και στεναχώρια. Αυτή της είχε πεθάνει το παιδί, τέλος πάντων είχε πολλά προβλήματα. Αλλά δεν στεναχωρέθηκε καθόλου, βρήκε έναν εραστή και πηγαίναν στο Παρίσι να ξαλεγράρουν.
Είχε αυτή τη δυνατότητα. Ήταν η τρέλα των μεγολαστών της εποχής. Αυτή λοιπόν βρέθηκε στο Παρίσι, αλλά ο κήπος και γενικά τα οικονομικά της οικογένειας δεν πηγαίναν καθόλου καλά. Οπότε αυτός ο κήπος που ήταν τόσο δεμένο με τις αναμνήσεις της, αυτός ο υπέροχος Βυσσινόκηπος, αυτό που σας διηγούμε είναι το έργο του Τσέχοφ, πρέπει να εκποιηθεί. Και βεβαίως βρίσκεται κάποιος από αυτούς τους λεγόμενους πληβίους και πιο παρακατιανούς, που όμως ο άνθρωπος έχει λεφτά, καθόλου νόμιμα. Και όταν αυτή θυμάται να γυρίσει πίσω, είναι πια στο τέλος ο Βυσσινόκηπος, αλλάζει χέρια, έχει πουληθεί ο Βυσσινόκηπος, έβγει νομίζω στον πληστηριασμό, δεν θυμάμαι και καλά, και ένας κύριος εκεί της περιοχής το ανέλαβε. Βεβαίως αυτός δεν έχει κανένα ρομαντικό ιδεώδες, δεν κάθεται ούτε να θρηνεί, ούτε να κλαίει και να δακρύζει με τα άσπρα μπουκέτα των δέντρων της Βυσσινιάς. Αυτός ονειρεύεται πότε να ξεκουμπιστούν οι παλιοί αριστοκράτες, να πάρει το τσακούρι και να κόψει και να κάνει κόπεδα το Βυσσινόκηπο. Και ακριβώς έτσι τελειώνει και το έργο του Τσέχοφ. Με τον ήχο του τσεκουριού που τσεκουριάζει τις Βυσσινιές, ενώ η Λιούμποβα, ο αδερφός της και όλοι αυτοί τέλος πάντων οι εκλεπτισμένοι άνθρωποι, που όμως χάσαν τα αυγά και τα πασχάλια γιατί δεν καταλάβαν ότι αλλάζει ο κόσμος, και ειδικά πιο αρτηριοσκληρωτικά εκείνα τα χρόνια στη Ρωσία του 19ου αιώνα, τελειώνει έτσι το έργο δραματικά. Αυτοί κλαίνουν, ο άλλος χαίρεται, ο Βυσσινόκηπος εξαφανίζεται. Με ένα τέτοιο τρόπο λοιπόν και οι μεγάλες αυτές οικογένειες, οι σημαντικές οικογένειες της Ελλάδας, κάποιες όχι όλες, δεν αντιλήφθηκαν ότι ο κόσμος άλλαζε. Δεν κάναν καμία προετοιμασία για αυτή την αλλαγή. Έτσι λοιπόν και η δική μου, η οικογένεια Μέντα, σιγά σιγά θα εξαφανιστεί. Αλλά ο νεαρός αλλάζει τον ρου των ονείρων του ήρωά μου όταν τον μπάζει μέσα στα μυστικά της οικογένειας. Ποια είναι τα μυστικά της οικογένειας? Αρχίζουν και μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα να του μεταγγίζουν αυτές τις πολύ ιδιαίτερες, τις ιδιορυθμίες τους και τις ευαισθησίες τους και βεβαίως την αισθητική τους, που ξαφνικά ήταν πολύ διαφορετική. Το παιδί αυτό μεγάλωσε, όπως και περισσότεροι από εμάς, γράφαμε, πώς τον λένε, ορθογραφία και αντιγραφή μέσα στις κουζίνες, σε αλλοτραπεζαρίες. Μην ξεχνάμε ότι το 1963 ήταν η εποχή που ανακαλύπταμε όλες αυτές τις μαγικές σύνθετες λέξεις. Σαλοτραπεζαρία, λουτροκαμπινές, οφής που το λέγανε και όφης, χολ, προχολ, θερμοσύφωνο, δωμάτιο υπηρεσίας, όπου χωρούσε μόνο η σιδεριόστρα. Πότε θα έρχονταν, βέβαια αργότερα ήρθαν οι πολλές υπηρέτριες τα τελευταία χρόνια, αλλά το 63 ποιοι είχαν υπηρέτριες, μόνο οι μεγαλοαστοί. Λοιπόν, θέλω να πω, ήταν η χρυσή εποχή που ξαφνικά δεν χρειαζόταν να ξενιτευτούμε για να πάμε τουαλέτα. Είναι αυτό που λέω εγώ. Η μητέρα μου, όταν πηγαίναμε εμείς το αποχωρητήριο, δεν το λέγαμε τουαλέτα, ή απόπατο το λέγανε, ή πιο κομψά αποχωρητήριο. Σκέψου λοιπόν αυτό το πράγμα, το αποχωρητήριο, να το έχεις ξαφνικά μέσα. Η μητέρα μου, όταν πήγαινε στο αποχωρητήριο, εμείς αποχαιρετιόμασταν. Αγκαλιαζόμασταν, άντε να γυρίσει με το καλό και αυτό, γιατί χανόταν. Τι χάναμε. Τι χάναμε και μετά όταν γυρνούσε, μετά από καιρό, ήταν και σοφή. Πάντα είχε πει, ήταν πολύ έτσι νοικοκυρά. Με τον τρόπο της εποχής, είχε μέσα στις τουαλέτες, άλλο το θυμάστε πολύ καλά, τις παλιές, κυκλοφορούσε πολύ τυπωμένο χαρτί. Πολλοί κόσμος που καθόταν εκεί διάβαζε. Διάβαζε, όχι βιβλία, διάβαζε αυτά που κόβαν. Εμείς είχαμε το ρομάντζο τότε και είχε τότε το ρομάντζο ιδιαίτερες στήλες. Λόγια σοφών αντρών. Γυρνούσε η μάνα με την τουαλέτα, έλεγε τι είπε ο Γκέτε πεθαίνοντας. Μας έκανε και quiz. Ναι. Τι είπε ο Τσαϊκόφσκι. Να σου πω στίχους του κρασιού. Είχε λόγια του κρασιού. Είχε διάφορα τέτοια στιχάκια διάφορα. Και τις χλαμάρες. Ναι. Αν είσαι κενδενής του δήμαρχου παιδί, εγώ θα σε φιλήσω και σε πάω φυλακή. Κάτι τέτοιο επίπεδο δηλαδή. Ναι. Ή τη βιογραφία της Μαρίας Μοντές. Μια φορά μας ήρθε με τη βιογραφία της Μοντές. Ναι. Ή σε ποια λίμνη πνίγηκε ο Λούντιβιχ της Βαβαρίας. Κάτι δύσκολα πράγματα θέλω να σας πω. Να φύγεις τώρα με φιλιόλυτα και να γυρίσεις με γνώσεις για το Λούντιβιχ της Βαβαρίας είναι λίγο δύσκολο. Θέλω να σας πω. Λοιπόν, όλα αυτά, σκεφτείτε πόσο σοκ ήταν για τον νέο Έλληνα να του έρθουν ξαφνικά μέσα στο σπίτι. Στερχόταν μια τρέλα κανονική. Λίγοι άνθρωποι είχαν ενσωματωμένα τέτοια πράγματα μέσα στο σπίτι του. Ο περισσότερος κόσμος ήταν του ξενιτεμού. Με το διαβατήριο πήγαινε, με το διαβατήριο ερχόσουν. Το δε χειμώνα που να βγεις έξω, πάγωνες. Ερχόσουν με αλλαγή φύλου από την τουαλέτα. Ήταν τραγικά πράγματα. Λοιπόν, ο ηρωάς μας τα χάνει μέσα σε αυτό το σπίτι όπου υπάρχουν άλλες διαρρυθμίσεις, υπάρχουν πιάνα, υπάρχουν σερβίτσια, υπάρχουν κριστόφλ, υπάρχουν προσελάνες, υπάρχουν πίνακες
που απεικονίζουν διάφορους αποθανόντες στρατηγούς, αυτά το ένα το άλλο. Η οικογένεια έχει έναν τρόπο να μιλά πολύ ελεύθερα, μιλά για τον έρωτα, μιλάει, χρησιμοποιεί ένα πολύ ιδιαίτερο λεξιλόγιο, είναι αθυρόστομη, αλλά με έναν τρόπο που αυτό το πράγμα νομιμοποιείται πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ αν το έλεγε ένας λαϊκός, με μια άλλη διαφορετική έκφραση, με έναν άλλο τόνο φωνής, αυτό το πράγμα γινόταν χυδαίο. Αυτές, ακόμη και η χυδαιότητά τους, έπαιρνε μια διαστροφική ενδιαφέρουσα κλίση. Καταλάβατε. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν τρελαίνει το δικό μας το παιδί, τον Ανέστη Κομνηνό με το όνομα Δεύτερος Αόριστος, γοητεύεται από αυτή την οικογένεια και αλλάζει πλεύση παντελώς. Και οργανώνει την αποτυχία του. Αντί να, όπως όλοι οργανώναν οι νέοι τότε την επιτυχία τους, με κάθε τρόπο, αυτός οργανώνει την αποτυχία του. Γιατί μπαίνει στη διαδικασία να μην ευτυχήσει με κοινότυπα, όπως με τους άλλους, με κοινότυπο τρόπο. Θέλει να ευτυχήσει μέσω της δυστυχίας, μέσω πιο μπερδεμένων καταστάσεων. Και βέβαια, του Φιδιού το Γάλα, μια και μιλούσε για το Φιδιού το Γάλα, είναι μια Ιαπωνέζικη ταινία, την οποία η οικογένεια, επειδή έχει και μία μηχανή των 16 χιλιοστών, νομίζω σωστά το λέω, 16 χιλιοστών ήταν αυτές οι ταινίες, λίγοι είχαν τότε μηχανές προβολής. Είναι μία ταινία που κάποιοι συγγενείς, πλούσιοι προφανώς και κοσμοπολίτες της οικογένειας τους φέρνουν τα διάφορα μέρη που επισκέπτονται. Από το Παρίσι, από τη Νέα Υόρκη, από το Λονδίνο. Τότε ποιος να πάει στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Τότε για να πάει στην Αθήνα ήταν μεγάλη υπόθεση. Σας είπα, εμείς πήγαμε με δύο κοτόπουλα και γυρνούσαμε με λάθος ορμόνες. Και τα χρόνια και λέγαμε μετά τι έχουμε. Τώρα τι επικαθόμαστε να τα φύγουμε. Τι νομίζετε, όλα αυτά έχουν βάσει από τότε, κύριε Γρηγοριάδη μας. Λοιπόν, τότε εμείς αυτό που ξέραμε ήταν το Viewmaster και την Κατάρα, τι θυμάστε. Ήταν η χρυσή εποχή του Viewmaster που εγώ το μισούσα θανάσιμα. Γιατί ήξερα ότι όταν πηγαίναμε να παίξουμε τέλος πάντων σαν παιδιά, εμείς μεγαλώσαμε και σε πόλεις, ναι, και σε πιο αστικό, μεσοαστικό περιβάλλον. Μας φωνάζαν, αφού παίζαμε και υδρώναμε και κάναμε τέρατα, λέγανε «Άιντε μαζευτείτε τώρα να βγάλουμε το Viewmaster». Εγώ ήξερα ότι μόλις βγει το Viewmaster, σχόλασε η γιορτή. Θα φύγουμε. Το θυμάστε το Viewmaster. Ήταν εκείνο και σαν καλλιδοσκόπιο μια ιδέα που είχε διάφορα τρισδιάστατα, υποτίθεται έβλεπες. Εγώ πιο πολύ μισούσα μια ταινία που λεγόταν «Οι καταράκτες Νιαγάρα». Τι μίσος είχα εγώ αυτούς τους καταράκτες Νιαγάρα, δεν φαντάζεστε. Και μάλιστα στο τέλος θυμάμαι, αφού έδειχνε τον καταράκτη δεξιά-αριστερά με αφρίζοντα και ναι, τελείωνε ο καταράκτης σε χρώμα γρανίτας φράουλα. Ήταν το κλου, δειλινό, η νύχτα φωτισμένη καταράκτες. Πώς τώρα φωτίζουν αυτά τα ντοκιμαντέρ με ζώα που το θεωρούν απαραίτητο οι σκηνοθέτες να δείξουν τη δύση, το φεγγάρι ή τον ήλιο να δει και να περνάει μπροστά η καμήλα, το λιοντάρι, το θεωρούν ότι είναι το σικ του ντοκιμαντέρ για ζώα. Έτσι λοιπόν ήταν και αυτά τα πράγματα, τα Viewmaster. Οπότε το να έχεις μια ταινία, μια μηχανή προβολής ήταν ένα τεράστιο γεγονός. Θέλω να πω, αυτά ήταν κοσμοϊστορικά πράγματα. Σήμερα οι νεότεροι αυτά δεν μπορούν να τα εκτιμήσουν. Αλλά εμείς που ήμασταν παιδιά μια ανέχεια, σας το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, που ήταν έτσι, αυτή ήταν η αλήθεια. Ακόμη και το χρυσό χαρτί, το χρυσόχαρτο, μέσα από τα κουτιά των τσιγάρων, είχε μία σημασία. Εδώ στολίζαμε με καρύδια και δημιουργούσαμε μόνοι μας χάρτινα στολίδια για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ό,τι βαμβάκι είχαμε για να σταματάμε την αιμορραγία το κάναμε χιόνια. Μετά βγήκαν αυτές οι τρέσες, πράγματα, ειδικά όταν ξενιτεύτηκαν οι δικοί μας και πήγαν στις Γερμανίες, αρχίσαν να φέρνουν δώρα. Μας φέρναν νάιλον πουκάμισα, τα οποία είχαν πια νομιμοποιηθεί, ήταν τα οποία κοκαλώναν. Η παντελόνια, εδώ έχω ένα φίλο που είσαι μέρη και του φέρνουν, του στέλνουν από την Αμερική αυτού νου, νάιλον παντελόνι, τέλος πάντων από τέτοιο συνθετικό ύφασμα που το άφηνε όρθιο το παντελόνι. Κανονικά. Έτσι ήταν τότε. Όσο πιο κακαλωμένα, αυτά που δεν θέλαν σίδερο. Εμείς που ήμασταν τη οικογένεια του σίδερου, τότε δεν ξέρουμε, το σίδερο ο κόσμος είχε και μια προκατάληψη. Ήταν τότε η Σπυριδούλα, φαίνεται και ο κόσμος το έχει σχαθεί το σίδερο. Ήταν και όλη εκείνη η φασαρία με τα κάρβουνα και τις αηδίες, γιατί λίγοι είχαν τότε τα ηλεκτρικά σίδερα. Από αποτέλεσμα μένα ήταν ηλεκτρολόγος και εμείς όλο το σπίτι μας ήταν ηλεκτρικό. Είχαμε μέχρι ηλεκτρικό τσακμάκι τείχου μέσα σε όλα αυτά. Μόνο ηλεκτρική καρέκλα που δεν είχαμε. Είχαμε ειδικό τσακμάκι, ένα τεράστιο τόσο ήταν με συγχωρήσεως και γράτς κάναν και θυμάμαι έβγαινε μια φλόγα. Πώς δεν καήκαμε, μάνα, πώς δεν έκαψε εκείνη την περμανάντα, πορώ. Είναι θαύμα. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα πράγματα ήταν μεταξύ φεδρότητος, σοβαρότητος και κάτι σήμαιναν για αυτές τις εποχές που αλλάζαν. Λοιπόν, το δράμα όμως του ηρωά μου, για να γυρίσω εκεί, παρόλο που τα λέω ευτράπελα, ήταν ότι συνειδητοποιεί ότι η μνήμη του αμβλύνεται. Για να γυρίσω στον Ενεστώτα χρόνο, γιατί όλο το έργο, γι' αυτό και χθες τη δράμα τρελάθηκε και η κυρία δεν κατάλαβε αυτόν τίποτα, αλλά μπρος αλλά πίσω. Λοιπόν, όντως, και το βιβλίο είναι λίγο άλλο μπρος και άλλο πίσω. Το μπρος όμως είναι Ενεστώς. Είναι τώρα. Είναι Ενεστώς χρόνος,
είναι ο χρόνος που αντιλαμβάνεται ότι η μνήμη του πλέον τον εγκαταλείπει. Και αυτό που είναι τουλάχιστον για μένα συγκινητικό και για τον ίδιο είναι ότι μελετά, ξαναδιαβάζει τη ζωή του εκείνη την τελευταία εβδομάδα που ακόμη το μυαλό του δεν έχει μπει στο άγριο νεφέλωμα, στο πηχτό νεφέλωμα, που διαβάζει για το 1963, τότε που βίωσε τον έρωτα, γιατί μέσα σε όλα αυτά ο κήπος εκτός των άλλων του έδωσε και τον έρωτα, με τη Μικόλ. Μόνο που η Μικόλ ήταν από τη φύση της, τώρα θα πω τη λέξη, Φριζίτ δεν ήταν, ήταν πληγωμένα, ήταν τα πληγωμένα αισθήματα αυτών των αριστοκρατών, που ακόμη δεν δεχόταν να αφήσουν ελεύθερες τις αισθήσεις τους, τα αισθήματά τους, την ευαισθησία τους. Είχαν κλειστεί τόσο πεισματικά και περιφρονητικά και για τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά κυρίως για τους άλλους, στον εαυτό τους, που γινόταν σκληροί και επιθετικοί για οποιονδήποτε καταλάβαιναν ότι ήταν ευάλωτος, και έστω και αν κατέθεταν έτσι απριόρι τον ερωτά τους και την αγάπη τους. Ήταν τόσο επιθετικά άτομα πια εκείνο το τελευταίο καλοκαίρι, τα οποία βέβαια έβλαψαν τα μάλα τον ήρωα. Αλλά τότε δεν το καταλάβαινε. Ίσως ήταν τα νιάτα, ίσως ήταν ότι ξαφνικά του παρουσιάζονταν μια καινούργια ζωή, ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Η αξιολόγηση έρχεται πολλά χρόνια αργότερα, όταν πια ο ήρωας είναι πολύ μεγάλος, αλλά εκείνο το Πάσχα του 2005 είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Ίσως είναι η τελευταία φορά που είναι τόσο ευτυχισμένος, γιατί διαβάζει κατάπληκτος αυτά που έζησε. Αυτά που δεν θυμόταν, αλλά που κάτι αχνά του θυμίζουν, κάτι πολύ αχνό. Παρ' όλα αυτά βρίσκει ότι αυτή η ιστορία έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι σίγουρος αν τα έζησε, αν απλώς είναι μία κατασκευή, είναι μία τρέλα, είναι μία σύμπτωση, είναι ένα περίεργο συμβάν που του ήρθε από τον ουρανό, αλλά πραγματικά είναι μία ελάχιστη, μία τόση δα ευτυχία μέσα στο σκοτάδι που όλο και πλησιάζει όσο πλησιάζει το Πάσχα. Γιατί ακριβώς εγώ συμπυκνώνω το χρόνο μέσα σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας του 2005. Με δύο λόγια και πολλά λόγια, αυτό ήταν το Φίδιο το Γάλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε. Είμαι συγκινημένος πραγματικά που είναι πολύ δικοί μου άνθρωποι εδώ μέσα. Όλους σας θεωρώ δηλαδή δικούς, με τη στιγμή που όλοι μας το θεωρούμε αυτό. Είναι λίγο, δεν είναι τρίκ. Αισθάνομαι υποχρέωση για τους ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία να με διαβάζουν. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε απορία για το Horst Buchholz ή για οτιδήποτε άλλο κινηματογραφικό, ρωτήστε με εδώ, είμαι στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Αυτά τα ωραία λόγια τελειώνουν την έκθεση.